Σε δυναμικές κινητοποιήσεις προχωράει η ΑΔΔ στο προσεχές διάστημα ώστε να πιέσει την κυβέρνηση να επιλύσει τα πολλά προβλήματα του κλάδου τους. Στην εποχή του επιμένοντος COVID, τίποτα δεν είναι ίδιο όπως πριν. Η δουλειά μας, η καθημερινότητά μας, η παιδεία, η υγεία, όλα. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία βιώνουν την αναστολή εργασίας, η εκπαιδευτική την αξιολόγηση, οι ευπαθείς ομάδες στο δημόσιο έχουν αποχαρακτηριστεί επί της ουσίας, τα συνταξιοδοτικά όρια βαίνουν ολοταχώς στα 62 συν 40 ή στα 67 συν 15. Χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι αποχωρούν άρων-άρων. Μάταια οι δημόσιοι υπάλληλοι ανέμεναν στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, στη ΔΕΘ, να υπάρχει κάτι και για αυτούς. Μάλλον είμαστε προνομιούχοι και με υψηλότερες αμοιβές εργαζόμενοι. Σε αυτή τη νέα χρονιά που ξεκίνησε για το συνδικαλιστικό κίνημα υπάρχει ένα κυρίαρχο ζήτημα. Το κυρίαρχο αυτό ζήτημα δεν είναι άλλο από το νόμο 4808, το νόμο Χαντζηδάκη για τα εργασιακά, ένα νόμο ο οποίος περιορίζει, θα έλεγα, στο δημόσιο τομέα, καταργεί το δικαίωμα στην απεργία. Και αυτό δεν είμαστε διατεθειμένοι να το επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση. Πέρα δηλαδή από το 8ωρο που καταργεί και τις άλλες δυσμενείς εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις, ήδη με την εγκύκλιο που έχει στείλει σε όλα τα σωματεία αλλά και παντού στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, ουσιαστικά ο νόμος αυτός καταργεί ένα συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά μας. Θα είναι το πρώτο θέμα που θα συζητήσουμε στο Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΔ που θα γίνει την προσεχή Δευτέρα στην Αθήνα, όπου θα αποφασίσουμε και τις κινητοποιήσεις που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχωρήσαν σήμερα, αναφέρθηκαν αναλυτικά στα προβλήματα του κλάδου τους. Συμπληρωματικά θέλω να πω ότι στο αγωνιστικό πλαίσιο το οποίο θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα είναι και ορισμένα άλλα θέματα τα οποία είναι τόσο επίγοντα για τον κόσμο της μισθωτής εργασίας, όπως είναι η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Όπως ξέρετε, έχει γίνει η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τον ιδιωτικό τομέα, πολύ σωστή ενέργεια για τους εργαζόμενους, αλλά δυστυχώς για μας στο δημόσιο τομέα και για τους συνταξιούχους δεν έγινε κάτι παρόμοιο. Αναμέναμε να γίνει μια θετική εισήγηση από τον κύριο Πρωθυπουργό στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς δεν αναφέρθηκε καν στο θέμα της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης για τον δημόσιο τομέα. Και ενώ βρισκόμαστε στην κορύφωση του τετάρτου κύματος της πανδημίας και οι εκπαιδευτικοί κάνουν ένα τιτάνιο αγώνα για να κρατήσουν τα σχολεία ανοιχτά, γιατί τα δύο προηγούμενα χρόνια μια ολόκληρη γενιά μαθητών έχει καταστραφεί λόγω της τελεκπαίδευσης. Δυστυχώς, προτεραιότητα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας είναι η εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης που θα οδηγήσει στην κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων. Εμείς δίνουμε τον αγώνα για συμμετοχή στην απεργία αποχή που αποφάσισαν οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες και η συμμετοχή στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας είναι μαζική. Ο κ. Μπράτης αναφέρθηκε και στο θέμα των εμβολιασμών, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως σχεδόν το 85% έχουν εμβολιαστεί στον χώρο της παιδείας και το 80% στον δημόσιο χώρο.